Ως πρώτη προτεραιότητα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους καλύτερους μισθούς για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες από την Πάτρα, όπου περιόδευσε εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε αύξηση των ποσοστών στις κάλπες, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να σηκώσουμε τα μανίκια για την Ελλάδα της προκοπής και της περηφάνειας. Δεν είναι τυχαία, φίλες και φίλοι, η δέσμευσή μου ότι η πρώτη προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας θα είναι η καλύτερη μισθή για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Είχαμε βάλει μαζί ένα στοίχημα να πετύχουμε αυτό το οποίο κάποιοι πίστευαν ότι ήταν ακατόρθωτο, να κάνουμε την Αχαΐα και το Δήμο Πάτρας γαλάζια. Πιστεύω ακράδαντα ότι σε αυτή την κάλπη έκλεισε ένας κύκλος για την πατρίδα μας. Έκλεισε ένας κύκλος διχασμού, έκλεισε ένας κύκλος μαυρίλας, και άνοιξε ένα κύκλο ενότητα και ένα κύκλο αισιοδοξία. Εκτενεί ήταν οι αναφορέ του στο θέμα του Εθνικού Συστήματο Υγεία, όπου για ακόμα μία φορά δεσμεύτηκε για την ανοικοδόμηση ενό νέου ΕΣΥ με δημόσιο χαρακτήρα και προσλήψει 10.000 γιατρών και νοσηλευτών την επόμενη τετραετία. 25 Ιουνίου το πρωί οι κάλπε θα είναι άδειε. Στο τέλο τη ημέρα θα πρέπει να γεμίσουν με εκατομμύρια ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η αποστολή μας και θα την πετύχουμε, θα τη φέρουμε εις πέρας. Συνενώθηκαν πολίτες οι οποίοι δεν μας είχαν στηρίξει στο παρελθόν και οι οποίοι ήρθαν και μας επιβράβευσαν για αυτά τα οποία πετύχαμε. Μας ζήτησαν και κάτι ακόμα όμως. Στην εντολή την οποία μας έδωσαν, μας είπαν τρέξτε πιο γρήγορα να κάνετε πράξη τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος μας. Μέσα στα μεγάλα ανεπτυξιακά έργα της Δυτικής Ελλάδος έβαλε σε περίοπτη θέση το νέο αυτοκινητόδρομο της Πατρών Πύργου, που όπως ανέφερε θα είναι έτοιμος προς χρήση σε 2 χρόνια από σήμερα. Με σημαντικά έργα υποδομής για τα οποία ήδη έχουμε μιλήσει και τα οποία δρομολογούνται, επιτέλους με την ολοκλήρωση του δρόμου Καρμανιόλα που συνδέει τον Πύργο με την Πάτρα, το έργο όπως σας είχα δεσμευθεί ήδη υλοποιείται, θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια από τώρα. Όπως ετοιμάζονται και μια σειρά από μεγάλες αναπτυξιακές επενδύσεις με σημαντικότερη την πλήρη οδική σύνδεση της Πάτρας, του λιμανιού της Πάτρας με την Αθήνα, με την υπογειοποίηση παραπάνω από 5 χιλιόμετρων σιδηροδρομικού δικτύου και μια σειρά από μεγάλα έργα τα οποία θα αναδείξουν το λιμάνι, θα τονώσουν το πανεπιστήμιο. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αχαΐα είχε και άρωμα ηλίας, αφού αναφέρθηκε στην 117 πτέρυγα μάχης της Ανδραβίδας, η οποία θα αποτελέσει τη μόνιμη βάση των αεροσκαφών F-35. Που αναμένεται από τις αρχές του 2028 να παραλαμβάνει σταδιακά η χώρα μας. Το 2028 πρώτα ο Θεός θα παραλάβουμε τα πρώτα υπερσύγχρονα αεροσκάφη F-35 τα οποία θα βρουν τη μόνιμη στέγη τους στην Ανδραβίδα, εδώ στην περιοχή σας.